Ο νόμος 4495 για τον νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων πλέον τίνει και βαίνει προς παράταση. Αυτό σημαίνει ότι ανήκειλε στην ουσία έναν νέο νόμο ο οποίος θα υφίσταται συνεχώς και ο οποίος θα μπορείς να ρυθμίζεις το αυθαίρετό σου. Αυτό σημαίνει πρακτικά και λέγοντας ο ίδιος ότι δεν θα αφήσει τους ανθρώπους ξεκρέμαστους, άρα σημαίνει ότι θα πάρει μια παράταση σταδιακή ούτως ώστε να ψηφιστεί ο καινούργιος νόμος και να ισχύει εσαΐ. Άρα σημαίνει ότι δεν πρέπει να βιαστούμε, δεν πρέπει να τρέξουμε εσπευμένα να κάνουμε πράγματα. Πιθανότατα θα δοθεί παράταση και ιδίως για την πόλη του Ηρακλείου που έχουμε επανειλημμένως τονίσει ότι είναι η νούμερο ένα. Νούμερο ένα πόλη. Περιοχή, έτσι περιοχή πόλη στην Ελλάδα. Ελλάδα. Με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη σε αυθαίρετα κτίσματα. Και εδώ θα πω ακόμη μια φορά, όπως το λέω τόσα χρόνια, ότι δεν φταίνε οι φίλοι μας οι Ηρακιώτες. Φταίει το γεγονός ότι ποτέ δεν είχε γίνει μια σοβαρή προσπάθεια για σχέδιο πόλης στο Ηράκλειο, παρά η κάθε μία αρχή τα έκανε αποσπασματικά και μεμονωμένα. Εντάξει, υπάρχει το πρόβλημα το διαχρονικό των εξαδιαιρέτου ούτως ή άλλως, ναι, σε επίπεδο Ηρακλείου. Είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, έχει δίκιο. Είναι μια συζήτηση, Λευτέρη, αλλά σημείωσε το στο μπλοκάκι σου, θα το έχουμε κάποια στιγμή έτσι, και αυτό έτσι. Στην οπότε, ατζέντα λοιπόν, μας. Στην ουσία επίσης εξήγηλε ναι. ότι σύντομα θα έχουμε και το καινούριο εξοικονομώ. Μάλιστα. Γενικά επίσης εξήγηλε ότι θα έχουμε και ιδιαίτερες έτσι αλλαγές και στο θέμα της Τράπεζας Γης, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές έχω σκοπό να το αναλύσω. Γιατί είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που για τον Α ή Β λόγο τα ακίνητά τους είτε έχουν βγει διατηρητέα, είτε ναι. για τον οποιοδήποτε Α ή Β λόγο ρημοτομούμενα, έχουν μπει σε ένα σχέδιο πόλης, δεν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Τους δίνει τη δυνατότητα πλέον το κράτος μέσω της Τράπεζας Γης να το δώσουν και να πάρουν κάτι άλλο. Ούτως ώστε να μπορέσουν να χτίσουν και να μην χάσουν. Νομίζω είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και ήταν κάτι το οποίο για πολλά χρόνια ήταν ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων αυτών. Οπότε θεωρώ ότι πάμε καλά. Πάμε καλά σε κάποια μέτρα τα οποία λαμβάνονται διαρκώς. Θεωρώ ότι τα επόμενους μήνες, αν ψηφιστούν, θα έχει στην ίδια νόρμα της ανάπτυξης της οικοδομικής δραστηριότητας, θα συντελέσει και αυτό. Και επειδή γίνανε πολλά, να πάμε και στην ενεργειακή αναβάθμιση. Έτσι, πολλές οι χρηστικές πληροφορίες που θα δώσουμε σήμερα. Βλέπεις, πάμε γρήγορα, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται και θέλουμε έχει να πολλά. Δώσουμε όσο το δυνατό μεγάλο αριθμό πληροφοριών, χρηστικών πληροφοριών μέσα από την εκπομπή και κατά τη διάρκεια που θα βρίσκεσαι εσύ εδώ. Γιατί μετά σε χάνουμε. Πρέπει να ξαναβρούμε την άλλη εβδομάδα πάλι για να μας δώσεις λοιπόν, δύο-τρεις πληροφορίες. Θα μιλήσουμε ενεργειακή λοιπόν, αναβάθμιση. Για τις εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης, τις οποίες είπαμε. Πάμε στην πρώτη κάρτα να τη δούμε. Εβδομάδα, να δούμε και την πρώτη κάρτα και να έτσι. Πούμε ότι πραγματικά. Α, ένα κάτι το οποίο άλλαξε και πρέπει και να το πούμε. Πλέον ναι. αυτή ο κουμπαράς του 40% που είχαμε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα θα ισχύσει μόνο για τα τιμολόγια εργασίας. Και όχι υλικών. Τιμολόγια εργασίας. Δηλαδή, οι εργολάβοι που θα κόψουν ότι κάνανε τις εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης, αυτό το ποσό θα πάει στο φορολογικό κουμπαρά. Προφανέστατα, γιατί θέλει να πιάσει την φοροδιαφυγή από τους εργολάβους. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, γιατί είναι πάρα πολλοί εργολάβοι εκείνοι οι οποίοι δεν κόβαν τίποτα. Σου λέει, πήρα το υλικό, στο δίνανε, το περνούσε ο εργολάβος, σου έλεγε έχεις πληρώσει το υλικό, έλα θα σου κόψω ένα κατοστάρικο ΦΠΑ και όλα καλά είναι. Δεν ήταν σωστό, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι αν κληθούμε να δώσουμε το ελάχιστο ανεκτό ΦΠΑ, είναι υποχρέωση όλων μας να το δίνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στις εργασίες τις οποίες απαιτούνται για να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τις κατοικίες μας. Έχουμε λοιπόν την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, τη θερμομόνωση του κέλυφους του κτηρίου, την αντικατάσταση του καυστήρα ή του λέβητα, την τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στο κέλυφος του κτηρίου και τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Αυτές όλες οι εργασίες, όλες αυτές, ναι. από τη στιγμή που θα τις κάνουμε και θα κόψουμε και το αντίστοιχο παραστατικό εργασίας και υλικών, μπαίνουν στην κατηγορία ενεργειακής αναβάθμισης τις κατοικίες μας. Η κάθε μία επιμέρους έχει συγκεκριμένες διατάξεις, τις οποίες δεν είναι της ώρας να τις συζητήσουμε. Εγώ καλώ τον κόσμο να μας στείλει και τα ερωτήματά του, γιατί έτσι. Στην ουσία τοποθετήσεις συστημάτων σκίας, ας πούμε για παράδειγμα, ποια καλούνται, ποια μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία και ποια όχι, είναι πολλά. Στα κουφώματα πρέπει όλα να είναι θερμοδιακοπτόμενα και όχι ψυχρές σειρές. Η θερμομόνωση κελύφους του κτηρίου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύστημα
θερμομόνωσης κτιρίου. Τα λέω επιγραμματικά και γρήγορα. Ναι. Αντικατάσταση καυστήρα ή λεύτες θα πρέπει να έχει ενεργειακής βαθμίδας συγκεκριμένης για να μπορέσει να μπει σαν τιμολόγιο. Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στο κέλυφος του κτιρίου. Και αυτό πρέπει να το δούμε πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί τα προτείνουν, αλλά λίγοι έχουν τις πιστοποιήσεις για να μπουν στο σύστημα αυτό. Οπότε καλό θα είναι να μας δώσουν τις ερωτήσεις τους. Ούτως ή άλλως, δόξα τω Θεώ, έχουμε την όρεξη να τις απαντάμε. Με ποιο τρόπο μπορεί να επωφεληθεί, Πέτρο, κάποιος μέσα από αυτές τις σημαντικές πληροφορίες που είναι δίνεις. Αυτό το οποίο είπαμε, ότι με τα αυτά παίρνει τον κουμπαρά. Με το φορολογικό κουμπαρά. Όχι μόνο αυτό. Κατατάσσει το σπίτι του ενεργειακά, ναι, γιατί θα το δούμε στην πορεία. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ένταξης, αυτών των εργασιών, είναι ότι στην ουσία έχει μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και ρεύματος για τη λειτουργία. Δηλαδή έχει άμεσα αποτελέσματα στο πορτοφόλι του Λευτέρη. Βλέπει κάθε χρόνο να εκταμιεύει χρήματα από τα χρήματα που έδωσε για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Συμβάλλει πολύ σημαντικό στην προστασία του περιβάλλοντος. Για μένα είναι πρωτεύον. Βασικό. Για μένα είναι πρωτεύον. Με όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε. Και το δεύτερο πρωτεύον, πολύ σημαντικό, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω του σωστού εσωτερικού κλιμάτιτος. Θα πούμε κάποια στιγμή για την υγιεινή του αέρα της κατοικίας μας, ποια είναι τα παθογόνα σημεία του σπιτιού, τι πρέπει να αποφύγουμε και τι πρέπει να ενισχύσουμε μέσα στο σπίτι μας, ούτως ώστε ο αέρας ο οποίος αναπνέουμε εμείς και τα παιδιά μας να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιεινός. Μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, και αύξηση της αξίας του ακινήτου λόγω της οικονομικότερης χρήσης του σε σχέση με ένα ακίνητο χαμηλής ενεργειακής κλάσης, δίνοντας δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να διεκδικήσει μεγαλύτερο τίμημα κατά την πώληση ή την ενοικίαση. Εδώ ακριβώς θα απαιτήσεις πλέον καλύτερα χρήματα σαν ενίκιο και σαν πώληση όταν έχεις αναβαθμίσει ενεργειακά την κατοικία σου. Σωστά, σωστά. Βασικό. Λοιπόν, πάμε και πολύ πολύ γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δυστυχώς, Πέτρο, διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας, βλέπουμε κάποια στοιχεία. Λοιπόν, ναι, σας έχω ένα παράδειγμα πώς θα πρέπει να δουλέψουμε σωστά, ούτως ώστε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά την κατοικία μας. Δηλαδή, ξεκινάμε ότι πρέπει να έχουμε βγάλει ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Αυτό είναι σε βαθμίδες από α μέχρι ε. Για να δούμε τι εργασίες χρειάζονται να γίνουν, πρέπει να ξέρουμε πού κατατάσσεται το σπίτι μας. Ας πούμε, σχεδόν όλα τα σπίτια πάνε στην Εψιλον. Μάλιστα. Εψιλον σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε κουφώματα, να. Όταν λοιπόν βάλεις ένα ενεργειακό επιθεωρητή, έναν μηχανολόγο, μηχανικό, ένα πολιτικό μηχανικό, έναν μηχανικό ο οποίος γνωρίζει, κατατάσσοντάς το σπίτι ενεργειακά, παράλληλα θα σου δώσει και μια τεχνική έκθεση και μια τεχνική περιγραφή των εργασιών οι οποίες απαιτούνται για να αναβαθμιστεί ενεργειακά το σπίτι ή οικία. Μετά λοιπόν πας και βρίσκεις τους εργολάβους, παίρνεις προσφορές για τις συγκεκριμένες εργασίες παρέα με τον μηχανικό, είτε τον ελεκτή που σου έκανε το ΠΕΑ, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, είτε έναν άλλον δικό σου μηχανικό της οικογένειας σου. Επιβλέπεις τις εργασίες αυτές ούτως ώστε να υλοποιηθούν και στη συνέχεια, αφού γίνουν αυτές οι εργασίες, έρχεσαι εκ νέου και βγάζεις ένα πιστοποιητικό καινούριο, το ΠΕΑ το λεγόμενο, πιστοποιητικό ενεργειακό αναβάθμισης, που πλέον το σπίτι σου από ε θα έχει καταταχθεί στη Γ. Μάλιστα. Θα έχει καταταχθεί στη Β. Και έτσι λοιπόν εσύ έρχεσαι και λες, ούτως ή άλλως για να μισθώσουμε ένα κίνητο πλέον είναι υποχρεωτικό το ΠΕΑ. Το σωστό και αυτό, και το επισημαίνεις, πολύ καλά κάνεις. Είναι υποχρεωτικότατο, οπότε λοιπόν θα σου χρειαστεί που θα σου χρειαστεί. Έχεις αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι σου και λες, κύριε, εγώ πλέον νοικιάζω την οικία αυτή, είναι κατηγορίας Β και την νοικιάζω με ένα μίσθωμα συγκεκριμένο έτσι. Τέλεια. Έτσι, να δούμε λίγο τα σημεία, να τα διαβάσουμε και τελειώσαμε. Αυτοψία από ενεργειακό επιθεωρητή και λίστα εργασιών. Συγκέντρωση προσφορών από εγκαταστάτες εργολάβους ανά κατηγορία εργασιών. Συνάντηση με επιβλέπον μηχανικό, αυτά που είπες προηγουμένως δηλαδή. Και επίβλεψη εργασιών από επιβλέποντα μηχανικό και κατάταξη της οικίας μετά τις εργασίες αναβάθμισης με νέο ΠΕΑ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πέτρο. Εγώ ευχαριστώ. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 6.30 εδώ στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα αποκλειστικά. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Να μας στέλνουν μηνύματα, συγγνώμη μηνύματα, που σε διακόπτω, και να μας προτείνουν και θέματα. Τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να τους απαντήσουμε, και εμείς ευχαρίστω την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το αντίστοιχο θέμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όλες αυτές τις χρηστικές πληροφορίες που μας έδωσε για μία ακόμα φορά. Να είστε καλά.